Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα, με τι τεχνικές μας, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλω πώς φτιάχνουμε ένα καπάκι για σακίδιο ή τσάντα. Με το, με το δικό μου τρόπο, έτσι, με τους δικούς μου πόντους. Γιατί υπάρχουν πολλά καπάκια. Ε, εγώ θα σας πω πώς το φτιάχνω εγώ. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε εδώ, αυτό θέλω να δείτε. Βλέπετε. Είναι ακριβώς το καπάκι του σακιδίου. Το μάκρος δεν μας πειράζει, οι αυξήσεις έτσι, γιατί αυτό μπορούμε να το κάνουμε όσο μακρύ θέλουμε ή, ή τόσο και πιο φαρδί για να γίνει για τσάντα. Ε, δεν παίζει ρόλο δηλαδή η ίσια γραμμούλα η, ε, αυτή που ξεκινάμε, αυτή που ξεκινάμε είναι κατά επιλογή. Τα αυξήσει όμως, η στρογγυλάδα, είναι συγκεκριμένη, βλέπετε, να το. είναι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα τέλειο καπάκι σακιδίου και τσάντας. Θα χρειαστούμε δύο μάρκερ, ε? μην τα ξεχάσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό το έχω κάνει με για να σας το δείξω, εδώ θα το κάνουμε με ροζούλι. λοιπόν, να βάλουμε λίγες, Δεν χρειάζεται, γιατί το μακρύ σημείο είναι κατεπιλογή. Έτσι; Δηλαδή όσο μακρύ το θέλουμε. Να βάλουμε ξερογόβ 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, άντε να κάνουμε 15. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3 στην τέταρτη θηλίτσα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Αυτό λοιπόν τώρα εγώ πάντα το μετράω για ένα, για να είναι ωραίο το γύρισμά μα. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3. τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα. 11. Αφήνουμε λοιπόν, έχουμε 11 σταθερά πάντα. Αυτά δεν αλλάζουν με τίποτα, είναι τα πλαϊνά μα. Όσο μακρύ θέλουμε, το κάνουμε το πλαϊνό, έτσι. Λοιπόν, 11. Πάμε σε αυτή τη θηλίτσα που έχουμε αφήσει τώρα και κάνουμε 5 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Ένα. Και βάζουμε ένα στο τελευταίο που κάναμε στο εντέκατο βάζουμε ένα μάρκερ για να ξέρουμε ότι εδώ σταματάει η ίσια θήλια η ίσια πλευρά του της, του καπακιού εκεί λοιπόν πάμε τώρα ένα δύο τρία τέσσερα 5. Και ξεκινάμε πάλι να πλέκουμε 11 ποδαράκια αντικριστά. Όταν λέμε αντικριστά, εδώ είναι 1, 2, 3, 4, 5. Άρα το, πρώτο μας, το τελευταίο μας ποδαράκι ήταν εδώ. Άρα η τρύπα του, η αντίστοιχη είναι εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε 11 ποδαράκια μετρώντας από το πρώτο. Και βάζουμε ένα μάρκερ στο πρώτο. Εδώ. Να ξέρουμε ότι αυτό είναι το 1 από τα 11. Οι αυξήσει μα, λοιπόν, θα γίνονται από εδώ μέχρι εδώ. Εδώ είναι η ίσια μα σειρά. 1, 2, 3 βλέπετε μπαίνω στη ρίζα από τα ποδαράκια μου. 4, Πέντε. Στερεώνω και τον νήμα μου συγχρόνω, έτσι. Πέντε. Έξι. Εφτά. 8 9, 10 και εδώ είναι το τελευταίο μας, 11. Λοιπόν, μία, δύο, 3 στον αέρα, γυρίζουμε, πατάμε στην ίδια θηλιά με ποδαράκι και κάνουμε 11 πάλι. Ένα, είναι οι ίσχυες μας σειρές, δύο και πάμε μέχρι το ποντοδίκτη μα. Μόλι λοιπόν, μόλις φτάσουμε στον ποντοδίκτη μας, τον ξαναβάζουμε στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, τον βγάζουμε, πλέκουμε το ποδαράκι μας αυτό και ξαναβάζουμε τον ποντοδίκτη. Εκεί. Λοιπόν, σε κάθε μία από τις πέντε τριπούλες που έχουμε εδώ, λοιπόν, κάνουμε διπλά ποδαράκια. Δηλαδή, ένα, Δύο στην ίδια τρυπουλά, ένα, δύο στην ίδια τρυπουλά, αυτό και στα πέντε το κάνουμε, έτσι στο τρίτο είμαστε τώρα, στο τέταρτο. Και στο πέμπτο τώρα πάμε. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε δέκα εδώ πέρα. Βγάζουμε το ποντοδίκτη μας, κάνουμε το πρώτο από τα εντεκά και το ξαναβάζουμε. Εκεί. Μέχρι το τέλος σειράς, έτσι πάμε στην τέταρτη σειρά. Κάνουμε δύο. Στον αέρα γυρίζουμε, ξαναμπαίνουμε εδώ και κάνουμε ποδαράκια μέχρι τον ποντοδίκτη. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε δύο μόνα τους αυτή τη σειρά και δύο μαζί. δύο μόνα τους. Και δύο μαζί. Δύο μόνα τους. Και δύο μαζί πάλι. δύο μόνα τους. Και δύο μαζί. Δύο μόνα τους. Και δύο μαζί. Και τώρα, να κάνουμε και τα δύο μαζί εδώ. Και τώρα πάμε από τον ποντοδίκτη και κάτω πάλι σια μέχρι το τέλος της σειράς, γυρίζουμε και ξαναφτάνουμε πάλι στον ποντοδίκτη. Δηλαδή εδώ κάνουμε 11 στο κατέβασμα τώρα. Βάζουμε πάλι εδώ το μάρκερ μας. Πού πήγε το μάρκερ. Α, εδώ. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το μάρκερ μας. Κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε πάλι μέχρι το μάρκερ για να δούμε την επόμενη σειρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4. Είμαστε στην πέμπτη σειρά. Εδώ λοιπόν έχουμε 20. Έτσι. Στην πέμπτη σειρά εδώ έχουμε 20. Κανονικά πρέπει να κάνουμε 3, 1, 3, 1, 3. 1. Εδώ λοιπόν θα γίνει μία αλλαγή, η οποία θα ισχύει για από εδώ και πάνω. Μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Στο 10 και στο 11 βάζουμε μάρκερ. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και από εδώ. 9 και 9. Και στα δύο κεντρικά έχουμε βάλει μάρκερ. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε τρία μόνα του και αύξηση. Τρία μόνα του και αύξηση. Πάμε να την κάνουμε για να καταλάβουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, ένα. Δύο. Τρία. Κανονικότατα. Εδώ και αύξηση. δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ένα, δύο, τρία, κάνουμε την αύξηση κανονικά εδώ που μας βγαίνει και μετά τι κάνουμε. Κάνουμε το ένα που υπολείπεται, και στα δύο κεντρικά βάζουμε από δύο πόντους το καθένα. Βγάζουμε αυτό, βγάζουμε και αυτό και στους δύο επόμενους κάνουμε από μία αύξηση. Δηλαδή, δύο εδώ... Και στο δεύτερο βάζουμε τον ποντοδίκτη, να κρατήσουμε πάλι τους δύο μεσαίους θέλουμε γι' αυτό, έτσι εκεί και δύο εδώ και εδώ το βάζουμε στον πρώτο για να κρατήσουμε πάλι τους δύο κεντρικούς για την επόμενη σειρά μας. Άρα εδώ. Και πάμε τώρα καθρέφτη, δηλαδή δεξιά αριστερό. Εδώ τι είχαμε κάνει, είχαμε κάνει έναν και μετά την αύξηση, δεν είχαμε σταματήσει. Αύξηση και έναν. Τώρα εδώ λοιπόν θα πάμε αντίθετα. Ένα και αύξηση. Δηλαδή, ένα εδώ, αύξηση εδώ. Και μετά πάμε πάλι να αλλάξει τα τριάρια μας. Ένα, δύο, τρία, αύξηση. Ένα. Δύο. 3. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στην ίσια σειρά μας. Στα 11 δηλαδή που έχουμε αφήσει από εδώ. Πάμε να την κάνουμε προς τα κάτω τη σειρά μας. Βάζουμε πάλι το μάρκερ μας. Εδώ. πάμε να κατέβουμε με 11 κάτω, 1, 2, 3, 11 κάτω και να ανέβουμε με 11 μέχρι το μάρκερ για να δούμε την επόμενη σειρά μας. Έτσι γίνεται πάρα πολύ ωραίο το καπάκι. Λοιπόν, πάμε κάτω πάνω και ξανά ανοίγουμε. Λοιπόν, έχουμε ανέβει τώρα στην έκτη μας σειρά, κατεβήκαμε με 11, ανεβήκαμε με 11, φτάσαμε στον ποντοδίκτη μας, βάλαμε ξανά τον ποντοδίκτη μας και πάμε τώρα, είμαστε στη σειρά που πρέπει να κάνουμε 4 μόνα τους και αύξηση, έτσι. Κάθε σειρά ανεβαίνουμε κατά ένα τα μόνα τους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα μόνα τους και αύξηση. Τέσσερα μόνα τους. Οπ, μόνα τους είπαμε. 3, 4 μόνα του και αύξηση. Και εδώ μα έχουν περισέψει και 2 πόντι. Του πλέκουμε κανονικά έτσι. Λοιπόν, κάναμε 1, 2, 3, 4, αύξηση. 1, 2, 3, 4 αύξηση. Ωραία. Και εδώ μα έχουν μείνει 2, Τα πλέκουμε τα 2 κανονικότατα. να θυμόμαστε ότι έχουμε τελειώσει σε δύο, κάνουμε στους δύο μεσαίους αύξηση, στους δύο επόμενους δηλαδή, πάμε να το κάνουμε, ένα, δύο, κρατάμε το δεύτερο, να έχουμε τους κεντρικούς, εκεί, και πάμε να κάνουμε και εδώ αύξηση, ένα, δύο και πιάνουμε τον πρώτο μας για να έχουμε τους δύο κεντρικούς, έτσι. Εδώ. Τους κρατάμε για την επόμενη σειρά. Πού τελειώσαμε, σε δύο, δεν τελειώσαμε. Σε δύο αρχίζουμε. Δηλαδή, ένα, δύο και αύξηση. Και επειδή είμαστε τα τέσσερα μόνα τους, κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αύξηση και άλλα τέσσερα μας έχουνε μείνει ένα, 2, 3, 4. Φτάσαμε λοιπόν στα 11 πάλι τα ίσια μας. Κάνουμε το πρώτο βάζουμε το μάρκερ μας και έχουμε να κάνουμε άλλα 10 για την 11 σύνολο, τα πλαϊνά μας. οπότε κατεβαίνετε, ανεβαίνετε και κάνουμε άλλη μία σειρά για να φτάσουμε στο μέγεθο του σακιδίου. Λοιπόν, κατεβείτε, ανεβείτε πάλι στο μάρκερ και συναντιόμαστε. Λοιπόν, είμαστε στην 7η σειρά, ανεβήκαμε με 11, βάλαμε τον ποντοδίκτη μας πάλι εδώ και είμαστε στα 5 πλέον. 5 μόνα τους και αύξηση, έτσι. Λοιπόν, πάμε να την κάνουμε. 1, 2, 3, τέσσερα, πέντε και την αύξησή μας. Δύο μαζί εδώ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Κάνουμε την αύξησή μας εδώ πάλι. Ένα, δύο. Και μας μένουν τρία μέχρι τα κεντρικά. Πλέκουμε λοιπόν αυτά τα τρία. Ένα, δύο, τρία. Και κάνουμε πάλι αυξήσει στα δύο μεσαία. Να θυμόμαστε όμω ότι έχουμε τελειώσει με τρία για να μπορούμε να ξε... ξαναξεκινήσουμε με τρία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε του ποντοδείκτε μα, να κάνουμε διπλά. Δηλαδή, δύο εδώ. Ένα. Δύο. Και βάζουμε τον ποντοδείκτη στο δεύτερο για να κρατάμε του μεσαίου πόντου. Εκεί. Και δύο εδώ. και κρατάμε πάλι τον πρώτο μας πόντο γιατί είναι ο δεύτερος ο κεντρικός. Εκεί. Για να τα βρούμε πάλι στην επόμενη σειρά σε περίπτωση που θέλουμε να μεγαλώσουμε και άλλο το καπάκι, έτσι. Τελειώσαμε με τρία. Το βλέπετε. Να το. Ένα, δύο, τρία. Είχαμε την αύξηση, ένα, ένα, 2-3 και μετά κάναμε τις αυξήσεις στο κέντρο. Άρα ξεκινάμε με τρία τώρα. Ένα. 2 τρία αυξησούλα μας και τώρα τα πενταράκια γιατί είμαστε στη σειρά που κάνουμε πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. αύξηση εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε και φτάσαμε στον ποντοδίκτη μας. Λοιπόν, πάμε έντεκα κάτω. Να δούμε το καπάκι μας τελειωμένο. Ένα. Δύο. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τελειώσει το καπάκι μας. Να το βλέπετε. Είναι ακριβώς σαν αυτό. Να το. Και ακριβώς σαν το κάτω εδώ ξεκινήσαμε με 14 και βγήκαν 11 τα ίσια. Έτσι. Εάν εσείς θέλετε να το μακρύνετε περισσότερο, θα βάλετε 20. Λέμε τώρα, έτσι, για να γίνει σαν του καπακιού. Σαν το καπάκι ακριβώς. Θα βάλετε 20 και θα το γυρίσετε. Οπότε θα έχετε περισσότερα ίσια. Εσείς, εσάς σας ενδιαφέρουν τα τριάρια που βάζουμε εδώ στην κορφή, ώστε από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα ανοίγματα. Τα ανοίγματα με ενδιαφέρουν. Το ίσιο κομμάτι μπορείτε να το κάνετε όσο μακρύ ή όσο κοντό θέλετε. Έτσι, δηλαδή τα 11 ίσια μπορεί να ήταν 18, μπορεί να ήταν 20. Ε, εμένα με ενδιαφέρουν αυτοί εδώ οι πόντι, έτσι. Το καπάκι βγαίνει σε 7 σειρέ του σακιδίου. Τώρα, εάν είναι για τσάντα, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ένα-δύο σειρέ ακόμα ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, εδώ μείναμε στα 5 και αύξηση. Η επόμενη σειρά, αν συνεχίζαμε, ήταν τα 11 κανονικά, τα ίσια μας δηλαδή, εδώ θα είχαμε 6 αύξηση, 6 αύξηση και πιθανόν να είχαμε 4 εδώ πριν την, τα, τις αυξήσεις τις 2 εδώ. Οπότε θα ξεκινούσαμε πάλι από 4 και θα κάναμε 6 άρια εδώ και ξανά ίσια. Μετά 7 άρια, 8 άρια. Λέει δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Εμένα με ενδιαφέρουν οι αυξήσει εδώ, ώστε να κάνει το οβάλ σημείο του καπαχιού. Εντάξει, πιστεύω. Ε, ότι το καταλάβαμε, ε, πιστεύω ότι το καταλάβαμε όλοι, κορίτσια μου. Ε, θέλω να μου αφήσετε σχόλια από κάτω, ε, γιατί θέλω πράγματι να ξέρω εάν καταλαβαίνετε αυτά που λέμε. Ε, εάν δεν καταλαβαίνετε και τα θέλετε ακόμα πιο αναλυτικά, θέλω να μου αφήσετε πάλι τα σχόλιά σας. Τα διαβάζουμε πάρα πολύ προσοχή, κάθε ξημερώματα, να ξέρετε, έξι ώρα τα διαβάζω. Οπότε μου φτιάχνετε και τη μέρα, να το ξέρετε. Λοιπόν. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το κουδουνάκι να σας έρθουν ενημερώσεις. Μπέστε και στο site μας www.pleksimo.gr για θα βρείτε όλα τα υλικά που μεταχειρίζομαι και πολλά ακόμα σε πολύ καλές τιμές. Και όπως είπα, γράψτε μου και τα σχόλιά σας γιατί είναι πραγματικά ό,τι μου φτιάχνει τη μέρα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά!